Θέλω να καλωσορίσω για άλλη μια φορά εδώ στη Θεσσαλονίκη τον Σέρβο Πρόεδρο, τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, αυτούς τους δύο ένα χρόνο μετά την πρώτη συνάντησή μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τη Ρουμάνα Πρωθυπουργό, που εδώ και περίπου ένα χρόνο έχουμε συγκροτήσει αυτό το θεσμό της τετραμερούς διάσκεψης, τετραμερούς συνάντησης Ελλάδας, Σερβίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Σε αυτόν τον τελευταίο χρόνο, σχεδόν κανείς δεν θα περίμενε ότι θα άλλαζαν τόσα πολλά πράγματα στην περιοχή μας, στα Βαλκάνια. Και ότι αυτή η πρωτοβουλία θα διευρυνόταν με τη συμμετοχή, όπως είπα, στην πορεία της Πρωθυπουργού της Ρουμανίας, αλλά το σημαντικότερο θα γινόταν ένας θεσμός που διαμορφώνει μια δυναμική, κινητοποιεί δυνάμεις, αναδεικνύει έναν κοινό τρόπο σκέψης για βαλκανική συνεργασία και συνεισφέρει σημαντικά στις εξελίξεις στην περιοχή μας, προωθώντας και αναδεικνύοντας ένα πνεύμα περιφερειακής συνεργασίας με σκοπό τη συνανάπτυξη στα Βαλκάνια. Θα ήθελα να σας θυμίσω λίγο πού βρισκόμασταν τα προηγούμενα χρόνια στα Βαλκάνια. Το 2014 η Υπουργική Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Βαλκανίων δυστυχώς δεν κατάφερε να επανακινήσει την ατζέντα της Θεσσαλονίκης. Και τότε ο πρόεδρος Γιούνκερ ανακοίνωσε ότι για τα επόμενα 5 χρόνια δεν θα υπήρχε καμία προοπτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τότε ήταν που η καγκελάριος Μέρκελ ανέλαβε την πρωτοβουλία, προώθησε την λεγόμενη διαδικασία του Βερολίνου, προκειμένου να κρατά ζωντανή την προοπτική της σχέσης, της σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, εξαιρώντας όμως ευρωπαϊκές χώρες της περιοχής των Βαλκανίων από το διάλογο που θα αφορούσε τη σχέση αυτή. Να θυμίσω ότι αργότερα το 2015-2016 περάσαμε την μεγάλη προσφυγική κρίση, αλλά και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που ιδιαίτερα είχαν αντίκτυπο στη χώρα μου την Ελλάδα. Όπως επίσης και το 2017 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την περιοχή, με τις σοβαρές πολιτικές κρίσεις στην Αλβανία και στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Βλέπουμε λοιπόν τον τελευταίο χρόνο, και αυτό είναι μια πολύ ευτυχή συγκυρία, ότι η δική μας πρωτοβουλία συνδυάζεται χρονικά, συμπίπτει χρονικά με μια αντιστροφή αυτής της πορείας αρνητικών γεγονότων για την περιοχή, για τα Βαλκάνια, και αρχίζει σιγά σιγά να δημιουργείται μια θετική δυναμική. Σε αυτό το χρόνο επίσης είχαμε την υπογραφή μιας σημαντικής συμφωνίας ανάμεσα στη Βουλγαρία και στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Είχαμε την πολύ πετυχημένη Βουλγαρική Προεδρία, που μετά από συνεννόηση των τεσσάρων μας ήταν Βαλκανική Προεδρία, και θέλω να ευχαριστήσω τον Μπόικο για την πετυχημένη Προεδρία της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εξαιρετικά σημαντική σύνοδο που διεξήχθη στη Σόφια για τα Δυτικά Βαλκάνια, μια ιδέα που επίσης αναδείχθηκε από την τετραμερή μας. Σε αυτό το χρόνο επίσης είχαμε την ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών. Ένα χρόνο πριν ίσως φαινόταν αδιανόητο ότι θα επιτευχθεί, όμως είναι πράξη, είναι γεγονός και θέτει τις βάσεις για την επίλυση ενός εξαιρετικά σημαντικού ζητήματος, δίνοντας μια νέα προοπτική για ολόκληρη την περιοχή μας. Σε αυτό το χρόνο είχαμε επίσης τις σημαντικές αποφάσεις για την ενταξιακή πορεία της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, όπου η Κομισιόν δίνει προοπτική ένταξη το 2025. Αλλά είχαμε και την απόφαση μόλις πρόσφατα για την έναρξη της ενταξιακής διαδικασίας από το 19 και μετά, το καλοκαίρι του 19 και μετά, για την Αλβανία και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας,
προφανώς υπό τον όρο ότι θα έχουμε θετική κατάληξη και θα αποκτήσει νέα κοινά αποδεκτή ονομασία. Τα είπα όλα αυτά γιατί νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα τόνο αισιοδοξίας ότι αυτός ο χρόνος που μας πέρασε από τότε που δημιουργήθηκε αυτή η κοινή μας προσπάθεια ήταν χρόνος δημιουργικός για τα Βαλκάνια. Κλείνει λοιπόν ένας κύκλος προόδου και ανοίγει ένας άλλος νέος κύκλος, πιστεύω, ακόμα πιο ελπιδοφόρος. Στο πλαίσιο αυτό, είχαμε την ευκαιρία σήμερα να κουβεντιάσουμε αναλυτικά για τις εξελίξεις αυτές στην περιοχή μας και για την προοπτική μας. Υπογραμμίσαμε τη στήριξή μας στο Διεθνές Δίκαιο ως το πλαίσιο πάνω στο οποίο πρέπει να οικοδομηθεί η συνεργασία και ο διάλογός μας. Τονίσαμε τη σημασία που αποδίδουμε στην ενταξιακή πορεία όλων των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά ειδικότερα της Σερβίας, και είχε ένα ιδιαίτερο συμβολισμό το γεγονός ότι τρεις βαλκανικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Σερβία βρισκόμαστε μαζί σε αυτή την θεσμική πρωτοβουλία, αισθανόμενοι ότι η Σερβία είναι ουσιαστικά ένα μέλος της κοινής ευρωπαϊκής μας οικογένειας, πολύ σύντομα θα γίνει. Και βεβαίως τονίσαμε τη στήριξή μας στην ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο Σέγγεν, καθώς και οι δύο χώρες έχουν εκπληρώσει τα σχετικά κριτήρια, όπως τονίζεται και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από το Μάρτι του 2012. Συνομιλήσαμε και για τη Σύνοδο 16-1 που θα φιλοξενήσει ο Μπόικος στη Σόφια το ερχόμενο Σάββατο, αλλά και για τη Σύνοδο της Διαδικασίας του Βερολίνου που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου στο Λονδίνο με τη συμμετοχή για πρώτη φορά και της Ελλάδας και τη δική μου παρουσία. Και βεβαίως συζητήσαμε για την Αυστριακή αλλά και την μετέπειτα από την Αυστριακή τη Ρουμανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προτεραιότητές τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ευαίσθητους τομείς όπως αυτός της ασφάλειας και της μετανάστευσης. Κυρίως όμως αυτή τη φορά είχαμε αποφασίσει να έχουμε μαζί μας σε μια παράλληλη συνεδρίαση και τους υπουργούς μας των υποδομών, πράγμα που σημαίνει ότι εξειδικεύτηκαν μια σειρά από πολύ σημαντικά projects υποδομών που θέλουμε να υποστηρίξουμε το επόμενο διάστημα. Αναφέρομαι σε σιδηροδρομικές διασυνδέσεις Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Μπουργκάς, Βάρνας, Ρούσε, στην σιδηροδρομική διασύνδεση Θεσσαλονίκης, Σκοπίων, Βελιγραδίου, που πρέπει να επιταχυνθεί και θα επιταχυνθεί ιδιαίτερα το επόμενο διάστημα, σε μια σειρά από ενεργειακά έργα, όπως ο αγωγός IGB και ο κάθετος διάδρομος, στην ανάγκη να προχωρήσουμε άμεσα στην αναβάθμιση των λιμανιών μας, στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, αλλά και των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας. Με δύο λόγια, οι υπουργοί μας έχουν ετοιμάσει ένα σχέδιο το οποίο αφορά, επιτρέψτε μου την έκφραση, ένα μεταφορικό δακτύλιο, ένα δακτύλιο συνδυασμένων μεταφορών και διασυνδεσιμότητας στην περιοχή της Βαλκανικής που συνδέει τις τέσσερις χώρες και που δίνει, θα έλεγα, έναν ιδιαίτερα αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο στην περιοχή μας. Η σιδηροδρομική και οδική διασύνδεση, ιδίως η διασύνδεση των λιμανιών μας, παρακάπτοντας τα στενά στα Δαρδανέλια, αλλά και η προοπτική κοινών θεσμικών, ενός κοινού θεσμικού πλαισίου, μιας κοινής, ενός κοινού εταιρικού σχήματος που θα διαχειριστεί την κατασκευή και τα έσοδα από αυτές τις, από αυτούς τους νέους αυτοκινητόδρομους και νέους σιδηρόδρομους, δίνει μια ιδιαίτερη αναπτυξιακή προοπτική, γεωπολιτική δυναμική στην περιοχή, καθώς ας μην ξεχνάμε, τα Βαλκάνια βρίσκονται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων και μπορεί να έχουν μια ιδιαίτερη σημασία το επόμενο διάστημα. Θέλω λοιπόν για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον Σέρβο Πρόεδρο,
τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας και την Πρωθυπουργό της Ρουμανίας για τις συνομιλίες μας. Θεωρώ ότι έχουμε μπροστά μας ένα νέο δυναμικό μέλλον για την περιοχή των Βαλκανίων. Αρκεί να έχουμε όραμα και πίστη στις δυνάμεις μας, όραμα για την περιοχή μας, πίστη στις δυνάμεις μας και καμιά φορά να τολμάμε. Να τολμάμε να κάνουμε βήματα προόδου, ακόμα κι αν χρειαστεί πολλές φορές αυτά τα βήματα να τα κάνουμε κόντρα στο ρεύμα. Με αυτά τα βήματα όμως μόνο μπορούμε να θέσουμε τις βάσεις για τα ευρωπαϊκά Βαλκάνια, για Βαλκάνια δημοκρατικά, που δεν θα ταλανίζονται από τους λογείς εθνικισμούς, από τη φοβικότητα, την εσωστρέφεια ή την αδράνεια, αλλά θα είναι σταθερά προσανατολισμένα στην συνανάπτυξη και τη συνεργασία. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις ευχαριστώ θερμά τους φιλοξενούμενους σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, τον Σέρβο Πρόεδρο και τους δύο Πρωθυπουργούς της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.